Κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε. Ιδιαίτερη. Να είστε καλά. Και για μένα. Παρακαλώ. Στο πολύ. Κύριε, πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι σήμερα επισκέπτομαι με τρεις ιδιότητες του Επιτρόπου της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του Έλληνα πολιτικού που για 10 ολόκληρα χρόνια, επειδή συνέπεσε η περίοδος της θητείας σας με την δική μου συμμετοχή στα κυβερνητικά σχήματα, αλλά και του Έλληνα πολίτη. Έκρινα λοιπόν ότι τώρα, στο παραπέντε της αποχώρησής σας από το, είπα το αυτό, εθνικό και θεσμικό αξίωμα, να σας ευχαριστήσω, γιατί όλο αυτό το καιρό αισθάνθηκα την στήριξη, την εμπιστοσύνη, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και την σοφία των συμβουλών σας, ιδιαίτερα την περίοδο που είμαι στο Υπουργείο Εξωτερικών και Άμυνας. Υπήρξατε ένας από τους σταθερότερους παράγοντες ασφάλειας για την χώρα, για την κοινωνική μας γαλήνη, για την πολιτική και εθνική μας συνεννόηση και μάλιστα σε ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές. Σήμερα ζούμε μια νέα πραγματικότητα. Όλοι γνωρίζουμε στην Ελλάδα πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Από τη θέση μου και εγώ συμβάλλω, στο βαθμό βεβαίως που μπορώ, και εύχομαι τα καλύτερα για την πατρίδα μας. Πάντοτε έχοντας κατά νου με αυτό που και εσείς διδάξατε και υπηρετήσατε, και εγώ έχω κομμάτι της συνείδησής μου ότι πρέπει να προασπίζουμε και να ενισχύουμε την εθνική μας συνοχή, την λαϊκή και εθνική ενότητα, ιδιαίτερα απαραίτητα στοιχεία για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να πορευτούμε με αισιοδοξία στο μέλλον. Σας ευχαριστώ για όλη αυτή την περίοδο και να ξέρετε ότι το κρατώ κατά τα καλύτερα και σας εύχομαι ο Θεός να δίνει δύναμη, υγεία, γιατί παρά το γεγονός ότι δεν θα είστε πλέον εδώ, θα έχουμε πάντοτε ανάγκη και των συμβουλών σας και των οδηγιών σας. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία την οποία είχαμε σε δύσκολους καιρούς και δύσκολες στιγμές. Και νομίζω υπήρξε μια συναντήληψη για να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις οι οποίες ήταν, ήθελαν ειδικό χειρισμό. Υπήρξατε πάντοτε στα Υπουργεία που υπηρετήσατε άνθρωπος που κατανοούσε τα προβλήματα. Δεν λέω για το Υπουργείο Εξωτερικών που ήσασταν γυμνασμένος από πριν στα θέματα αυτά. Αλλά γενικά χαίρομαι που υπογραμμίζετε πράγματα τα οποία και εγώ επάλεψα όλη αυτή τη δεκαετία για την εθνική συνοχή και την γαλήνη για την πατρίδα μας. Σας εύχομαι το καλύτερο σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει προβλήματα ιδιαίτερα στον τομέα το δικό σας και νομίζω ότι θα κάνετε το καλύτερο για να προωθήσετε και προβλήματα τα οποία ταλανίζουν την Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε, ο Πρόεδρος Γιούνκερ μου έχει εμπιστευτεί ένα πολύ ισχυρό χαρτοφυλάκιο. Είναι η πρώτη φορά η Ελλάδα που έχει τόση δύναμη στα χέρια της στη διαδικασία του ευρωπαϊκού γίγνεσθε. Είναι η ασφάλεια της Ευρώπης, είναι η συνοχή της Ευρώπης, είναι το μεγάλο πρόβλημα της μετανάστευσης και του ασύλου, που αυτή τη στιγμή είναι στον υψηλότερο βαθμό προτεραιοτήτων ανάμεσα σε όλες τις χώρες κράτη μέλη. Την άλλη μεριά όμως, ως εκτιστές θέσεώς μου, έχω και λόγο και φωνή και άποψη σε ό,τι αφορά στην πατρίδα μας. Και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι μπορεί γεωγραφικά να είμαι στις Βρυξέλλες, η καρδιά μου είναι εδώ. Να είστε καλά. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.